Παρακαλώ, γράψτε μου αν ακούγομαι καλά. Και να αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στην παρουσίαση. Κάνουμε πάλι μία μικρή εισαγωγή. Και να μην λέω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία, είμαι επενδυτής στη Skyway και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Συγκεκριμένα λέω μερικά πράγματα για την εταιρεία στην αρχή και μετά λέω μερικά πράγματα σχετικά με την πρόοδο που έχει κάνει και έχει επιτεύξει η εταιρεία μέχρι στιγμής και νέα της εβδομάδας ή της μέρας, εξαρτάται. Ωραία, λοιπόν. Κάνουμε μία μικρή εισαγωγή για την εταιρεία. Βλέπουμε αυτόν τον πίνακα, τον οποίο το φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν περίπου 100 χρόνια από την εποχή μας. Και σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζει τον κόσμο του μέλλοντος, τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή του. Έκανε μία πρόβλεψη ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Ήρθε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόταν ο ίδιος. Εδώ όμως έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, τα οποία μας έχουν προκαλέσει και όπως βλέπετε, το ένα είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Και έχουμε και το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, θα έλεγα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολές στην φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο τόσα χρόνια. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και γι' αυτό τον λόγο ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει ή καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και τον περιβάλλει. Το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον, αλλά και παρόλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Έχουμε κι άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μια μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία επίσης λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες κτλ. Όμως κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιες πυλώνες. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσο πλέον στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά. Εδώ αριστερά βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα αέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται μόνο από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιστή Τεχνολογικής Χορτής του Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας.
είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό γενικά. Ένα παράδειγμα από αυτά είναι οι εικόνες που βλέπετε εδώ, δηλαδή σε μουσικά όργανα ή σε κάποια άλλα χόμπι ίσως. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Διότι τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή γραμμής μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα πλάνο. Εδώ βλέπουμε τη διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής και μπορείτε να διακρίνετε από τι είναι κατασκευασμένη και πώς με αυτά τα σειρματόσχηνα τα οποία έχουν, δηλαδή τις χορδές, εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Και λόγω αυτής της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μπορεί να υπομείνει τις τρομοκρατικές ενέργειες. Γενικά υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και σε αυτήν την... Αυτή είναι η εύκαμπτη και η μη άκαμπτη. Και αυτή η άκαμπτη. Συγγνώμη, πέριψα τις slides. Εδώ ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Χιουνίτσκι, εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Για να γνωρίσετε λίγο το ιστορικό της τεχνολογίας, δεν είναι μία ιδέα η οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια. Είναι μία ιδέα που γενικά έχει μεγάλο ιστορικό και εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελε να την πραγματοποιήσει αυτός ο επιστήμονας. Ένα ερώτημα το οποίο συχνά τίθεται από υποψήφιους μέτοχους ίσως ή αλλά και από διάφορους ανθρώπους, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία, σίγουρα έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το πρώτο προβλέπεται η αστική χρήση και παίρνει έως και 14 άτομα τη φορά, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο, το οποίο είναι υπεραστικό για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει μέχρι και 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο συχνά επίσης τίθεται, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού σε σύγκριση σε σύγκριση με άλλα οχήματα και μπορείτε να διακρίνετε ότι το Skyway είναι το πράσινο, δηλαδή το πιο ακίνδυνο σχετικά και λιγότερο επιρρεπές σε ατυχήματα έως μηδαμινές. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και κρίξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου
θα υπάρξουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, με βάση αυτές τις εικόνες. Και τώρα θα τα δούμε ένα-ένα, σύντομα. Σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, όπως βλέπετε. Το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα, καθώς συνεχίζει να διατηρεί αυτή την θέση του και στις λειτουργικές δαπάνες, με την διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα που είχε στο προηγούμενο εικονίδιο. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά αυτή είναι στοιχειώδης σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Και σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν την πρώτη θέση και πάλι σαν τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα το οποίο μας λέει για την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Εδώ, σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει και πάλι η Skyway ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν βάλουμε υπόψη και το χρόνο το οποίο χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση στο πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ έχουμε τις εκδοχές με μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικοβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Στην επόμενη παρουσίαση θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, η οποία θα ακολουθήσει μετά από αυτήν. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά των ανθρώπων πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις σχετικές δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους και αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Μπορείτε να δείτε εδώ μερικά. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και μιλάμε για το Γενικό Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, τον Ανατόλη Γιουνίτσκι. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, για να βοηθήσει αυτό το έργο, ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Γιουνίτσκι Shin Technologies, όπου από το 2019 σε αυτήν την εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και κυβερνητικά, αστικά και κυπριαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και εκεί πέρα κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣ χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν οι ίδιοι με τα μάτια τους το έργο στο οποίο έχουν ήδη επενδύσει, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο της εταιρείας και της τεχνολογίας. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα
που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μήλων εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και θα πάμε τώρα στην δεύτερη παρουσίαση σύντομα. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Να την ανοίξω. Ωραία. Πάμε να πούμε και αυτά μια σύντομα. Το 2020 έγινε διόρθωση για αναβάθμιση και αναβάθμιση των γραμμών στο Ακατέχνα Πάρκ στην Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για την πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει τα δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του είναι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό είναι μια μικρή παρενθεσούλα. Το δεύτερο όχημα ονομάζεται Unibus, το οποίο είναι για 25 επιβάτες, και ένα δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το project προβλέπει ένα μοντέλο, μάλλον ένα τρένο, το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 20 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σηριακή παραγωγή και έκταση συνολικής έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για όλη αυτή την κατασκευή των τρένων και γενικά για τα υπόλοιπα έργα τα οποία θα δούμε στο κάποια στιγμή. Παράλληλα, συνεχίζονται τα κτίσματα στο Innovation Center τη Σάρτζα. Ένα δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, εκεί πέρα πάντα, στη Σάρτζα, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσικη, η εταιρεία σχεδιάζει εκεί να χτίσει το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμια εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από την Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Μία υπενθύμηση ότι το Ecodom έχει 2 λειτουργίες στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Ionisky String Technologies στη Σάρτζα, όπου το πρώτο είναι ότι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή, αυτό το ρόλο θα το παίζει το Ecodom,
θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το Εκοντόμο είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει την πράσινη τεχνολογία με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών πήγε ακόμα και ο ίδιος ο Σέιχ για να δει το έργο. Το Skyway The Center στη Σάρτσα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Το πρώτο container Skyway έχει πολύ πιο φθηνό κόστος μεταφοράς, το οποίο είναι $1 ανά 100 τόνους ανά χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι αρκετά είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Και αυτό εδώ είναι ένα σχόλιο το οποίο ο Γιουνίτσκι το σχολίασε πάνω στο έργο για την μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τους αρθογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα και συγκρίσεις. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3-5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι ή τραμ. Μία άλλη σύγκριση είναι για τη μεταφορά Unicont, το οποίο μεταφέρει, να υπενθυμίσω, μεγάλα πολλούς τόνους για μεταφορά εμπορεύματος κυβωτίων και επιτρέπει τη μείωση του κόστου μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, 1 χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια. Συγκριτικά, η κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβή, καθώς κοστίζει $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο για την κατασκευή του. Και να συγκρίνουμε με μετρό και monorail. Το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στην πόλη περισσότερα από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο και το monorail του Seattle κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Shonan monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Εδώ έχουμε μία σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο monorail. Πολλοί καινούργοι τείνουν να τα μπερδεύουν και να νομίζουν ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν διαφορές και οι πρώτες που μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι σχετικά με την απόσταση διαδρομής βλέπουμε ότι στο Skyway είναι not limited, δεν υπάρχει όριο, ενώ στο monorail είναι έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα βλέπουμε ότι το Skyway πιάνει και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, έχουμε από το Skyway αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο monorail έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένο αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης των οχημάτων, βλέπουμε ότι στο Skyway είναι από 20-50 δευτερόλεπτα, που αυτό σημαίνει ότι το επόμενο όχημα της γραμμής θα κάνει τόσο χρόνο να έρθει για να παραλάβει τους επόμενους επιβάτες. Ενώ το monorail κάνει από 5-20 λεπτά. Και τέλος, σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς ατόμων κάθε μέρα, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 500,000, ενώ το monorail έως και 137,000. Εδώ βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γράμμες Skyway σε όλο τον πλανήτη, πιστεύουμε. Από ζεστά μέρη μέχρι
και κρύα μέρη, θα κτιστούν οικολογικές μυραμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Τώρα να πούμε λίγο πιο επίκαιρα νέα. Τα άλλα ήταν το 2020, ενώ αυτά είναι περισσότερο αυτήνης της χρονιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής της Skyway Anatoly Yunitskiy έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Μετά από... κάνουμε μια εισαγωγή για το... ως προς τα κτίρια της εταιρείας. Το βλέπετε, ας πούμε, εδώ πέρα το γραφείο της Skyway, το, της Yunitskiy Technologies, συγγνώμη. Μπορείτε να δείτε το καινούριο λογότυπο. Και αυτό εδώ είναι το καινούριο κτίριο στη Λευκορωσία, το οποίο ο Yunitskiy ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Yunitskiy Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά υπάρχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας, δηλαδή εσείς, εάν επενδύσετε. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατεχναπάτ και 2 ακόμα βρίσκονται υποκατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Εμμυράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων, το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 δρόμων μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης και 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία βλέπετε εδώ πέρα στο slide και μπορείτε να διακρίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια μας, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν, με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών της εταιρείας. Όλα αυτά τα έργα φυσικά έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα. Τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσουμε πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζουμε. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον. Είναι έργα τα οποία η εταιρεία ήδη επεξεργάζεται. Η μάρκα Skyway, η Yunitskiy Stream Technologies, είναι η εταιρεία της ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyway Community μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η Yunitskiy Stream Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς της υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Σχετικά με την διαδρομή υψηλής ταχύτητας. Ξεκίνησε μία δεύτερη διαδικασία για να πάρει η εταιρεία άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπέρ υψηλής ταχύτητας στην Λευκορωσία. Εάν μας αρνηθούν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμμυράτα, όμως το κόστος κατασκευής είναι πολύ πιο υψηλό εκεί πέρα. Επίσης, σχετικά με την έναρξη της κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από αυτές τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα,
αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και με αργό ρυθμό. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο Γιουνίσκι πάνω σε αυτό σχεδιάζει ότι θα συμβεί φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση των μήλων εταιριών θα μας επιτρέπει η εταιρεία των εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια όχι λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Και μιλάμε για την αξία φυσικά. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορτών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και τώρα μια στιγμή, θα πω τα νέα τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα, έγιναν αυτές τις ημέρες, αν και δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία στην ιστοσελίδα της Skyway. Η ημερομηνία είναι χτεσινή. Οπότε, όσο πιο κοντά είναι η παρουσίαση του Skyway στο Expo 2020 στο Ντουμπάι, τόσο περισσότερο υλικό για το έργο εμφανίζεται στα μεγάλα μέσα. Αυτή τη φορά τα πλάνα της μεταφοράς χορδών προβλήθηκαν στον αέρα της ρουμανικής και αμερικανικής τηλεόρασης. Τώρα ας δούμε από κοινού τι λένε οι παρουσιαστές των τηλεοπτικών αυτών καναλιών. Ας ξεκινήσουμε από την ρουμανική τηλεόραση που σχολιάζει για το Skyway. Και εκεί πέρα, στην Ρουμανία, οι μεταφορές Skyway προβλήθηκαν στο τηλεοπτικό κανάλι Antenna One, στον αέρα του προγράμματος ειδήσεων Observator. Ο παρουσιαστής μίλησε για τα ωφέλη της τεχνολογίας χορδών που κάνουν τα ταξίδια φθηνότερα, ασφαλέστερα και πιο άνετα. Και συγκεκριμένα σε αυτό το βίντεο, ο παρουσιαστής δήλωσε ότι η ταχύτητα της κυκλοφορίας στην πόλη θα είναι έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα και έξω από αυτήν θα φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ταυτόχρονα, οι αστικές συγκοινωνίες Skyway θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 10.000 επιβάτες ανά ώρα. Και επιπλέον, ο παρουσιαστής συμπλήρωσε ότι σήμερα τα μοντέλα Skyway δοκιμάζονται στην Σάρτζα, στην πίστα των 400 μέτρων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς σε διαφορετικές συνθήκες. Και σχετικά με το Skyway στα αμερικανικά κανάλια, και συγκεκριμένα προβλήθηκε σε 6 αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια, εκτός από τη Ρουμανία, μικρά βίντεο σχετικά με το έργο Skyway προβλήθηκαν, όπως ανέφερα, στην αμερικανική τηλεόραση. Σύντομες αναφορές προβλήθηκαν στον αέρα από τηλεοπτικά κανάλια όπως το NBC, το Wilmington, το Fox News, το Fox Montana, το ABC Jackson, το 47 ABC και το CBS Pittsburgh. Και οι παρουσιαστές δήλωσαν ότι η Skyway μπορεί να λύσει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και εκτιμάει ιδιαίτερα το σχεδιασμό της μεταφοράς και σημείωσε ότι τα οχήματα δοκιμάζονται τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέτοιες ειδήσεις επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά τον παγκόσμιο χαρακτήρα του έργου Skyway, το οποίο στο μέλλον μπορεί να αναπτυχθεί όχι μόνο στη Μέση Ανατολή ή στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα τελειώσαμε με τα νέα. Να κάνουμε μία ακόμα μικρή παρουσίαση. Και μετά θα πω για μία ακόμα φορά για τα token, τα οποία είχα αναφέρει και στην προηγούμενη παρουσίαση. Στην προηγούμενη δεν είχα μπει εγώ. Μια στιγμή.
Ωραία. Θα θυμάστε ότι στις 21 Ιουνίου άλλαξε ο υποσταθμός της Skyway και προχωρήσαμε στο 14,2 υποσταθμό, η οποία η τρέχουσα υπόφαση ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2019 και είναι η είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους υπόλοιπους υποσταθμούς, καθώς η έναρξή του συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει καταφέρει να επιτεύξει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA-UST στην Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά των θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εσωτερικό και το εξωτερικό φινίσμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή των 400 μέτρων. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για δύο βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από το Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στη δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Εκτός από τα βαριά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των ομίλων εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για τον επόμενο υποσταθμό, την δοκίμη εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή Skyway στην Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με την διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εκείς μέλλον. Δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα, θα τις εισάγουμε σταδιακά κατά το βήμα ή υποσταθμό 14,2, όπως ελπίζουμε. Και να μιλήσουμε λίγο και για το token, όπου πολλοί έκαναν τέτοιες ερωτήσεις σχετικά με το token. Το SWS είναι ένα token ασφάλειας που είναι ένα ψηφιακό στοιχείο και θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή του προγράμματος Smart World. Το πρόγραμμα Smart World είναι καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες στις μεταφορές, την εφοδιαστική, την παραγωγή και την ενεργειακή υποδομή με στόχο την διαμόρφωση τεχνολογικής βάσης και για την ασφαλή και αρμονική ανάπτυξη της ανθρωπότητας για τις επόμενες δεκαετίες. Το πρώτο στάδιο και η βάση του προγράμματος Smart World είναι το Unity Street Transport. Τώρα η εταιρεία με την εκτόξευση του SWS βρίσκεται στο στάδιο μάλλον της εμπορίας εικόνων του διακριτικού. Η τεχνική και νομική εκπαίδευση πλησιάζει στο τέλος της. Οι κάτοχοι token SWS είναι συνεργάτες στο SWS General LP, Extended Limited Partnerships. Ο γενικός σχεδιαστής της SWS General LP είναι ο Ανατόλη Ιουνίτσκι. Τα κεφάλαια από την πώληση token ασφάλειας της SWS θα αποτελέσουν πλεονέκτημα της εταιρικής σχέσης και θα παρέχονται σε εταιρείες για την ανάπτυξη και εφαρμογή στοιχείων του προγράμματος Smart World, όπου ερευνητικές εργασίες για την βελτίωση των μεταφορών χορτών θα γίνουν, καθώς και παραγωγή μη επανδρομένων οχημάτων, κατασκευή εγκαταστάσεων υποδομής και χώρων δοκιμών, δημιουργία δομικών στοιχείων και στοιχείων λογισμικού μιας γραμμικής πόλης,
περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικά έργα στο κέντρο της γονιμότητας του εδάφους και της οικειοκατοικίας, ανάπτυξη και εφαρμογή συστατικών τεχνικής νοημοσύνης, δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων και λύσεων cloud, καθώς και άλλοι τύποι δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Smart World. Η αλληλεπίδραση του Token SWS και του Token SWG, που κυκλοφόρησε το 2019 για χρήση σε μελλοντικά στοιχευμένα έργα, θεωρείται, αλλά θα ανακοινώσει η εταιρεία περισσότερα από σχετικά, θα ανακοινώσει σχετικά με αυτό, μετά την κυκλοφορία του token ασφάλειας SWS. Και ταυτόχρονα το token SWS δεν σχετίζεται με άλλο token ασφάλειας για μελλοντικά στοχευμένα εμπορικά έργα, όπως το SWX. Οι επενδυτές του token SWC θα είναι οι πρώτοι που θα λαμβάνουν πληροφορίες και την ευκαιρία να αγοράζουν μάρκες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του token παραμένει άγνωστη. Όταν θα έχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, θα τις αναφέρουμε. Και αυτή ήταν η παρουσίαση για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, στις 8 η ώρα. Και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο.